Γεια σας, σήμερα θα δούμε δύο πολύμπριζα πάγκου τα οποία βρήκα κατά λάθος στο διαδίκτυο. Καθώς έψαχνα να βρω κάτι μπρίζες, μου τα έβγαλε σαν διαφήμιση από κάτω πάλι και είπα να μπω στη διαδικασία να τα παραγγείλω για να τα δω, γιατί μου φανήκανε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να δούμε πρώτα ένα πτυσσόμενο πολύμπριζο πάγκου, το οποίο αναδύεται από τον πάγκο. Αναδύεται, τι είπα πάλι. Λοιπόν, το αγόρασα από τη Γερμανία περίπου γύρω στα 32 ευρώ. Είναι σιδερένια κατασκευή, είναι μεταλλική δηλαδή, έχει και μεταλλικό πλαίσιο. Είναι πάρα πολύ στιβαρό και πάρα πολύ όμορφο, θα έλεγα, από θέμα σίδερο. Από θέμα design, είναι όμορφο. Για να δούμε λίγο. Πάτα φωτεινή το κουμπάκι να δούμε πώς δουλεύει. Πατάμε το κουμπάκι. Περιμένουμε να βγει έξω. Εμφανίζονται δύο μπρίζες Suco των 16 Ampere και δύο USB των 2,1 Ampere κάθε μία στα 5 Volt. Τώρα το ωραίο ποιο είναι σε αυτό το πολύμπριζο που είχα δει εγώ είναι ότι είναι πρόσωπο με τον πάγκο, δηλαδή έρχεται πρόσωπο με τον πάγκο. Να το βάλω λίγο, δεν έχω κάποιο κόψει τον πάγκο ακόμα. Έρχεται πρόσωπο με αποτέλεσμα να είναι flat και να μην μας ενοχλεί. Και όποτε το χρειαστούμε πατάμε και παίρνουμε. Βγαίνει όμορφα πάνω. Οι πρίζες Suco είναι και με προστασία για τα παιδιά, δηλαδή δεν μπορεί να βάλει κάποιος κάτι μέσα να το χτυπήσει το ρεύμα. Και αυτό είναι μεταλλικό. Εδώ μόνο είναι πλαστικό. Έχει ενδεικτική λιχνία, όπως βλέπετε, για τη λειτουργία των USB. Έχει ελαττήριο για το άνοιγμα και το κλείσιμο. Δεν ανοίγει απότομα, έτσι ώστε να είναι και αντιαισθητικό και να κάνει και θόρυβο. Είναι σχεδόν αθόρυβο. Κοιτάξτε. Όταν το κλείνεις ακούγεται ένα τσουκ. Λογικό είναι, γιατί κλείνει από μέσα η ασφάλεια για να το κρατάει κατά, αλλιώς θα σηκωνόταν επάνω. Ναι. Βλέπουμε εδώ ότι έχει μεταλλικό και το πίσω μέρος. Να ξεβιδώσουμε λίγο τα βιδάκια να δούμε πως είναι από μέσα. Λογικά θα έχει κάποιες κλέμμες για να συνδέω την πρίζες. Έχει δύο βιδάκια εδώ για να το κρατάνε κάτω. Αν τη χαλάσεις, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Γιατί να τη χαλάσω, δεν βρίσκω το λόγο να το χαλάσω. Να τι κάνεις τώρα. Να το βγάλω. Λοιπόν, στο εσωτερικό βλέπουμε εδώ έχει το μηχανισμό για να ανοίγει. Έχει δύο ελαττήρια εδώ. Είναι στο εσωτερικό από αυτά τα βαρελάκια εδώ. Εδώ βλέπουμε ότι έχει κλέμμες για να συνδέω με φάση ουδέτερο γύρωση, και εδώ το USB βλέπουμε ότι παίρνει ουδέτερο και φάση. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Ουδέτερο και φάση εδώ, και οι μπρίζες μια όπως είναι κανονικές μπρίζες, ουδέτερο και γύρωση κανονικά και φάση, όπως μια απλή Suco συνδέεται δηλαδή. Και αυτό εδώ είναι το σασί, το οποίο είναι στο κάτω μέρος, το οποίο βιδώνει και το πάνω μέρος της μπρίζας. Και είναι και πάρα πολύ καλό σιδερένιο. Καλά, σίγουρα. Εδώ έχει κάποιες διόδους για τα καλώδια, θέλουμε να τα περάσουμε από κάτω ή στο πλάι. Λοιπόν, όπως σας είπα, έχω δει και εφαρμογές όπως και ανάποδα στην κουζίνα, στο πάνω μέρος δηλαδή, κάτω από τον ντουλάπι. Δεν φαίνεται καθόλου και απλά πατάς και κατεβαίνει κάτω για να μπορείς να το χρησιμοποιείς και το ξανακλίνεις. Είτε κάτω από τον ντουλάπι δηλαδή, είτε μέσα στον πάγκο. Αυτή ήταν η μία μπρίζα, παύλα πολύμπριζο πάγκο που είδα, και η άλλη ήταν αυτό εδώ, το οποίο κυμαίνεται γύρω στα 30 ευρώ και αυτό το ίδιο. 30 ή 32 εμείς. 30 ευρώ το πήραμε, αυτό 32 είχε εκείνο. Το οποίο είναι ένα πολύμπριζο πάλι πάγκο, το οποίο ανοίγουμε μία τρύπα, βλέπουμε εδώ,
Ανοίγουμε μία τρύπα, περνάει μέσα στην τρύπα, βιδώνει πάνω στον πάγκο. Και σφίγγει από κάτω. Και το μόνο που βλέπουμε, που φαίνεται δηλαδή, είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ πέρα. Έρχεται δηλαδή. Κοιτάξτε, βάζω σαν παράδειγμα το χαρτί, γιατί δεν έχω ανοίξει κάπου κάποια τρύπα να το βάλουμε. Βλέπουμε ότι έρχεται πρόσωπο με τον πάγκο, πάλι με πολύ λεπτό προφίλ, περίπου ένα χιλιοστό είναι, εξέχει πάνω από τον πάγκο. Κάνε αυτό. Και όταν θέλω να το χρησιμοποιήσουμε, πιέζουμε το δαχτυλίδι κάτω, κρατάμε το εσωτερικό και τραβάμε πάνω και βγαίνει. Τρεις μπρίζες σούκο των 16 αμπέρ και πάλι, μαζί με δύο USB. Όταν δεν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε και τελειώσουμε, πατάμε πάλι δαχτυλίδι κάτω, σπρώχνουμε, κλειδώνει και τέλος. Και το μόνο που βλέπουμε στον πάγκο είναι αυτήν εδώ επιφάνεια. Είναι πολύ εύκολο. Ακόμα και η φωτεινή μπορεί να το βγάλει. Βγάλε το φωτεινή έξω. Τράβα το. Τράβα, ρε. Δεν έφαγες σήμερα. Ναι. Μάλλον δεν έφαγες. Καλό είναι αυτό, γιατί αφού τα παιδιά δεν μπορούν να το βγάλουν, άρα είναι και ασφαλείας. Μάτω. Οι μπρίζες πάλι και σε αυτό είναι ασφαλείας. Δεν μπορεί κάποιο παιδί να βάλει κάτι μέσα. Ναι. Έχει αλουμινένιο περίβλημα. Το υπόλοιπο μέρος είναι πλαστικό. Όχι, αυτό είναι αλουμίνιο, το υπόλοιπο είναι πλαστικό. Πλαστικό. Αυτό εδώ είναι αλουμίνιο. Εδώ είναι αλουμίνιο. Αυτό είναι πλήκτρο... πιο δυνατό από αυτό. Σίγουρα, αφού είναι σιδερένια κατασκευή. Αυτό εδώ είναι πλαστικό, έχει απλά ένα ελαττήριο εδώ. Κάτσε να δοκιμάσω άλλη μία. Δεν είναι κλειστό τώρα, πρέπει να το κλείσω, περίμενε. Για δοκίμασαι να το ανοίξεις. Όχι, όχι, από εδώ. Εδώ κρατάς και τραβάς. Μπράβο, επιτέλους τα κατάφερε, επιτέλους. Μπράβο. Το οποίο κλείνει, αυτό έρχεται με ένα αφή σούκο, το οποίο μπορούμε να το βάλουμε σε άλλη μπρίζα ή να το κόψουμε και να το συνδέσουμε. Δεν βλέπω εδώ να έχει κάποια κλέμα οτιδήποτε, έχει εδώ κάποιες βίδες που μπορούμε να τις ανοίξουμε, αλλά δεν θα το έκανα στη θέση, απλά θα έκοβα αυτό και θα του βάζα μια κλέμα ή θα το σύνδεα πάνω σε μια παροχή. Αυτό είναι λίγο πιο ωραίο το design, γιατί έχει μικρότερη επιφάνεια, δεν φαίνεται, δηλαδή μπορεί να είναι απλά σαν ένα κυλινδρικό σε κάποιο πάγκο. Να το βάλουμε και δεν φαίνεται πάρα πολύ. Μειονέκτημα ότι είναι λίγο πλαστικό αυτό και μπορεί να μας σπάσει. Αν πέσει κάποιο αντικείμενο πάνω ή οτιδήποτε μπορεί να σπάσει. Αλλά εντάξει, αν το προσέχουμε δεν νομίζω να πάθει και κάτι. Τώρα αυτό εδώ, το προηγούμενο που σας έδειξα είναι γερμανικής κατασκευής. Αυτό εδώ είναι κινέζικης κατασκευής. Κινέζικης. Ναι, αυτό είναι κινέζικο. Κάπως έτσι. Αυτό είναι κινέζικης κατασκευής, αν και το αγόρασα και αυτό από τη Γερμανία, έχει όλες τις πιστοποιήσεις που χρειάζεται, έχει CE και οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι δηλαδή κάποιο φτηνό αντικείμενο, είναι αρκετά καλή κατασκευή του και αυτού, στιβαρή και ποιοτική θα έλεγα. Ναι. Κινεζία. Δεν είναι κινεζιά ρε, καλό είναι, δεν είναι κινεζιά, καλό είναι. Λοιπόν. Αυτό ελπίζω να σας βοήθησα και αυτό πάλι όπως είπαμε μπορούμε να μπει στον πάγκο από το πάνω μέρος και να το κατεβάζουμε κάτω αν θέλουμε να το χρησιμοποιούμε και να το ξαναμαζεύουμε. Ναι. Ποιο είναι το σημαντικό? Και το πιο σημαντικό είναι ότι έχει τριπλές και διπλές μπρίζες. Ναι, σίγουρα αυτό έχει τρεις μπρίζες σούκο και δύο USB. Ενώ αυτό... Ενώ το άλλο είχε δύο και δύο. Αυτό είναι πιο καλό. Αυτά ήταν τα δύο πολύμπριζα πάγκου τα οποία βρήκα στο ίντερνετ και παρήγγειλα να τα δοκιμάσω. Για μένα φαίνονται πολύ εύχριστα και έξυπνες κατασκευές. Ελπίζω να σας βοήθησα ή να σας έδωσα κάποια ιδέα έτσι ώστε να κάνετε τον πάγκο σας είτε της κουζίνας είτε τον πάγκο εργασίας πιο εύχριστο και πιο λειτουργικό με μπρίζες οι οποίες δεν θα σας ενοχλούν, ούτε θα σας δημιουργούν πρόβλημα κάπου. Τα λέμε την επόμενη φορά με ακόμα ένα καινούριο βίντεο. Γεια σας! Yeah.